Θέλω καταρχήν να δηλώσω ότι ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ενώνουμε κι εμείς τη φωνή μας μαζί με τη διεκδικητική φωνή όλων των ανθρώπων του πολιτισμού που περνούν και αυτοί δύσκολες ώρες, μια που είναι από εκείνους τους κλάδους που έχουν πληγεί πάρα πολύ από όλη αυτή την πανδημία που έχει ενσκύψει, για τους ανθρώπους ευρύτερα του πολιτισμού που ασχολούνται επαγγελματικά με την ψυχαγωγία, με την πιο κυριολεκτική έννοια του όρου, σε μια εποχή γεμάτη ζόφο, όπως αυτή που ζούμε. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει ακόμα περισσότερο στα προβλήματά τους, να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους και όχι ορισμένους από αυτούς, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα, να μην υπάρξει καμία εξαίρεση και να έχουν όλοι εκείνο το εισόδημα που πρέπει να έχουν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες της ζωής τους. Έρχομαι τώρα στην υποσυζήτηση σύμβαση με την οποία κατά πως φαίνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνεται την ανάγκη να εξυγχρονίσει το δικό της νομικό οπλοστάσιο προκειμένου να αντιμετωπίσει την παράνομη ανασκαφή, την παράνομη κατοχή, πώληση καθώς και την καταστροφή πολιτιστικών αγαθών ενός πολύ ευραίος φάσματος. Ως τέτοια πολιτιστικά αγαθά εννοούνται όλα εκείνα τα κινητά και ακίνητα αγαθά που σχετίζονται με την αρχαιολογία, την προϊστορία, την εθνολογία, την ιστορία, την τέχνη και τις εφαρμογές της, όπως είναι η γραφιστική, το βιομηχανικό σχέδιο, η επιστήμη. Με την υποσυζήτηση σύμβαση καταργείται η προηγούμενη σύμβαση της Λευκωσίας, που είχε ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, μόνο που η προηγούμενη έστρεφε περισσότερο το ενδιαφέρον της στις διακρατικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λύνοντας διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Με τη νέα σύμβαση επιδιώκεται να επιτευχθεί ένας καλύτερος συντονισμός και μια καλύτερη παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης με την θέσπιση της Επιτροπής των Μερών, όπως αναφέρεται στη σύμβαση. Ενισχύεται, και αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο, ενισχύεται το ποινικό μέρος και οι μηχανισμοί πρόληψης και καταστολής. Έχουμε δηλώσει κατ' επανάληψη στο παρελθόν και με αφορμή, τη τελευταία φορά ήταν με τη σύμβαση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Περού για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για την παράνομη εξαγωγή και εισαγωγή των πολιτιστικών αγαθών. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν και σήμερα ότι τα μέτρα αυτά, όπως είναι για παράδειγμα όλα όσα προβλέπονται στη σύμβαση αυτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεν μπορούν, αδυνατούν να εξαλείψουν το πρόβλημα για το οποίο λαμβάνονται. Το πρόβλημα δηλαδή της ελλιπούς προστασίας των πολιτιστικών αγαθών. Και δεν μπορούν να το εξαλείψουν και δεν το εξαλείφουν τελικά, αφού η ρίζα αυτού του προβλήματος παραμένει άθικτη. Και η ρίζα δεν είναι άλλη από την εμπορευματοποίηση η οποία επικρατεί σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής δραστηριότητας και στον πολιτισμό ασφαλώς και στα πολιτιστικά αγαθά πολύ περισσότερο, μια εμπορευματοποίηση η οποία εξαπλώνεται σαν πανούκλα, θα έλεγε κανείς, μετατρέποντας κάθε αξία χρήσης σε μια απλή εμπορευματική αξία με στόχο το κέρδος. Ας μην ξεχνούμε εδώ ότι το χρηματιστήριο της τέχνης λειτουργεί απρόσκοπτα και με τον νόμο και οι μεγάλοι δημοπράτες φυσικά το χειραγωγούν κατά το δοκούν. Φυσικά, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, καταλαβαίνουμε μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο άκρατης εμπορευματοποίησης, μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα που λειτουργεί, που έχει αυτό το πλαίσιο, όπως είναι το καπιταλιστικό, κάθε φορά η προστασία των πολιτιστικών αγαθών θα είναι απλώς μία φενάκι. Παίρνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θα συμφωνήσουμε επί της αρχής με το νομοσχέδιο, αλλά θέλουμε να δηλώσουμε σε σχέση με το πρώτο άρθρο, παρόλο που υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία, ότι διαφωνούμε με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4-5, στα οποία δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να θεσμοθετούν μη ποινικές κυρώσεις για ποινικά αδικήματα που περιγράφονται σε αυτά, όπως είμαστε αντίθετοι και με τις εξαιρέσεις στα άρθρα 10, 11 και 12, στα οποία δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μην θεωρούν ποινικά αδικήματα την καταστροφή, τη ζημιά ή την παράνομη απομάκρυνση από τον χώρο τους κινητών και ακίνητων μνημείων,
τη συνέργεια σε ποινικό αδίκημα που αφορά πολιτιστικά αγαθά και να μπορούν να μην θεσμοθετούν επιπλέον μέτρα που θα κατοχυρώνουν τη δικαιοδοσία τους, τη δική τους, των κρατών δηλαδή, για αδικήματα που πραγματοποιούνται από υπηκόους τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, ψηφίζουμε παρόν στο πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου. Τα άρθρα 2 και 3 τα ψηφίζουμε και στο σύνολο, φυσικά με βάση και τις παρατηρήσεις που έχουμε εκφράσει, θα ψηφίσουμε επί της αρχής και επί του συνόλου παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.